ένα σημαντικό συνέδριο το οποίο γίνεται τα τελευταία 20 χρόνια εδώ στην Κρήτη, στη Χερσόνησο, το οποίο είναι διεθνές σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, ένα συνέδριο το οποίο το αντικείμενό του είναι όλες οι διεθνείς σύγχρονες τάσεις θεραπευτικές και διαγνωστικές για όλα τα καρδιακιακά νοσήματα. Έχει μεγάλη επιτυχία, ήδη οι συμμετέχοντες είναι από όλη την Ελλάδα, οι εγγραφές είναι πάνω από 500 και νομίζω ότι θα αναπτύξουμε θέματα τα οποία θα άπτονται των συγχρόνων θεμάτων, όπως είπα, της αντιμετώπισης των καρδιακιακών νοσημάτων. Ενδιαφέρον υπάρχει αρκετό, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι η θάνατη από τα καρδιακιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία των θανάτων παγκοσμίως, πολύ περισσότεροι θάνατοι από ό,τι είναι η ογκολογική καρκίνη, πολύ περισσότεροι θάνατοι από ό,τι ήταν για το COVID, και το μεγάλο αυτή τη στιγμή στοίχημα είναι ότι αυτοί οι θάνατοι μπορούμε να τους προβλέψουμε και μέσω προληπτικών μεθόδων να τις αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή μέσω της πρόληψης να μην φτάσουμε να έχουμε νοσήματα καρδιακιακά που να μας οδηγήσουν στο θάνατο. Επομένως, το μεγάλο στοίχημα αυτή τη στιγμή είναι η πρόληψη και η αντιμετώπιση των παραγόντων που οδηγούν στα καρδιακιακά νοσήματα, όπως είναι η παχυσαρκία, το κάπνισμα, η υπερχοληστερνεμία, ζαχαρώδης διαβήτης και το οικογενειακό ιστορικό, το οποίο είναι σημαντικός, αλλά δεν είναι από τους παράγοντες, εν πάση περιπτώσει, που μπορούμε να δράσουμε. Στους άλλους όμως, οι οποίοι είναι εύκολα αντιμετωπίσιμοι, θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Μέσα στα πλαίσια των υποχρεώσεων της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, η εταιρεία μας έχει ξεκινήσει δράσεις σε όλη την Ελλάδα για την ευαισθητοποίηση και των ιατρών και του κόσμου. Έτσι, μέσα στα πλαίσια αυτά, μετά από το συνέδριο που κάνουμε εδώ στο Ηράκλειο και στην πόλη των Χανίων, 30 Σεπτέμβρη του 2023, 30 με 2 Οκτωβρίου, προγραμματίζουμε ένα ανάλογο συνέδριο.